Η οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με όλους τους δείκτες, έπιασε πάτο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία και τα δεδομένα που καταγράφουν καθημερινά με σιτικά γραφεία και εργολάβοι κατασκευαστές, η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί δραματικά, επηρεάζοντας ολόκληρη την οικονομία. Το υψηλότερο απόθεμα απόλυτων κατοικιών στερεί από την οικονομία θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ύφεση, ενώ το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται ιδιαίτερα στον αριθμό των απόλυτων κατοικιών, δείγμα της ανύπαρκτης ζήτησης. Τα θύματα της κρίσης αυτής βεβαίως εκτείνονται σε ένα πλήθος μηχανικών και επαγγελμάτων όλων των ειδικοτήτων, τα οποία πλέον απειλούνται με αφανισμό, καθώς η βαλτωμένη προκαιρού οικοδομική δραστηριότητα συμπαρασύρει πολλούς επαγγελματίες όπως οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, κτίστες, εταιρείες οικοδομικών υλικών και πάρα πολλές άλλες. Με στοιχεία τα οποία έχω για το 1900, για το 2010 και το 2011, στα μεν ιδιωτικά έργα η πτώση είναι περίπου της τάξης του 15%, στα δε δημόσια η πτώση είναι περίπου της τάξης του 80%. Βέβαια, αυτό δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά νούμερα, διότι εμείς, και μιλάω για την μονάδα μας, για την υπηρεσία του ΙΚΑΕΤΑΜ Τρικάλων, ασχολούμαστε και με τις παλιές υποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν και να κλείσουν τα έργα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες επιπτώσεις από την ανοικοδόμηση, η οποία τώρα τελευταία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.